καλημερίζω τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, είναι προϊστάμενος του Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής στην Περιφέρεια Κρήτης. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τον τίτλο, ε? Όχι, μεγάλωσε, ναι, από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα. Τα κουνούπια, όπως πολύ σωστά είπατε και σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, πρέπει να μπουν στην ατζέντα μας άμεσα, γιατί πανευρωπαϊκά έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι σχετικά με το δάκιο πυρετό, μια υιογενή λίμωξη που μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών. Δηλαδή πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Για να μην τρομάζει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη χώρα μας. Μόνο στο 20 είχαμε ένα εισαγόμενο, γιατί αυτά έχουν σημασία. Το κρούσμα αν είναι κάποιος ταξιδιώτης που πήγε σε χώρα που ενδημεί εκεί η νόσος, ή πρόκειται για εσωτερική μετάδοση, που αυτό θα ήταν ακόμα χειρότερο. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι, αλλά επειδή τα ταξίδια άνοιξαν πάλι και δεν υπάρχουν περιορισμοί ενώ λόγω COVID, τα εμπορεύματα μετακινούνται μαζί με και τους επιβάτες, και τα εμπορεύματα και τα προϊόντα και τα αγαθά μετακινούνται και τα παθογόνα. Και αυτό οφείλουμε να διαφυλάξουμε και θα το κάνουμε και ειδικό στις πύλες εισόδου. Στις πύλες εισόδου ως προς τι, δηλαδή να γίνει εκεί τι, να γίνει ο παραπάνω έλεγχος, εννοείται? Θα μπουν παγίδες, θα γίνουν και επιπλέον ψεκασμοί. Και με τις παγίδες θα συλλέγουμε κουνούπια και θα τα στέλνουμε στο ΙΤ. Πρέπει να πούμε ότι φέτος ξεκινάει η νέα τριετής καταπολέμησης, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, μαζί με την τριετή ετομολογική επιτήρηση. Πέσαμε δηλαδή στο μετέχνιο φέτος, είναι μια χρονιά που έπρεπε να γίνει εκ νέου διεθνής διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και είμαστε στο στάδιο να ελεγχθεί η νομιμότητά του από τις ανώτερες, από την περιφέρεια υπηρεσίες, από το ελεκτικό συνέδριο δηλαδή και τον επίτροπο, και να προχωρήσουμε στη σύμβαση, στην υπογραφή της σύμβασης. Το έργο είναι. Έχει αξία 1.800.000. Συμπεριλαμβάνονται και τη ετερομολογική επιτήρηση, και ο διαγωνισμός ήταν διεθνής. Ναι. Κύριε Παπαδάκη, πύλες εισόδου δεν είναι μόνο τα χερσαία σύνορα, είναι τα αεροδρόμια, είναι τα λιμάνια κλπ. Σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς, μιας που μιλάμε για την περιφερειακή ενότητα της Κρήτης. Απλά και πρακτικά τι σημαίνει? Ότι θα πάτε σε ελέγχους, θα πάτε σε παγίδες, θα πάτε ψεκασμούς, αεροδρόμια και λιμάνια, μην ξεχνάμε τα κουραζιερόπλια ή όλα τα υπόλοιπα, τι εννοείται? Όχι μόνο. Ναι, εκεί θα δώσουμε μια επιπλέον έμφαση. Το είχαμε κάνει και στο προηγούμενο πρόγραμμα, την προηγούμενη τριετία, αλλά τώρα θα έχουμε πιο πολύ στοχευμένες δράσεις εκεί. Οι υπόλοιπες περιοχές που έχουν καρτογραφηθεί, γιατί όπως Μισό λεπτό. Στοχευμένες δράσεις σε λιμάνια, αεροδρόμια και στην Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει επιπλέον έλεγχος, κυρίως μέσω των παγίδων, για να δούμε αν ομιγέντο έτσι κάποιο από το είδος που φοβόμαστε, δηλαδή το δάκιο πυρετό για παράδειγμα, τον μεταδίδει το είδος Aedes aegypti. Αυτό το είδος κουνουπιού ευτυχώς δεν έχει έρθει όχι μόνο στη χώρα μας, δεν έχει απικήσει, θα έλεγα, την Ευρώπη. Αντίθετα, έχει απικήσει και συγκεκριμένα τον νομό Ηρακλείου και τον νομό Χανίων, το κουνούπι τίγρης. Επειδή υπάρχουν φόβοι και ενδείξεις ότι μπορεί να μεταδοθεί και μέσω αυτού του κουνουπιού, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον υπάρχει ένα κουνούπι που μπορεί εν δυνάμει να μεταδώσει την νόσο αυτή, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί, να έχουμε παγίδες να τα συλλέγουμε. Και αυτό που δεν πρόλαβα να σας πω είναι ότι πέρα από την ταυτοποίηση είδος και γένος των κουνουπιών, ελέγχονται και αν είναι φορείς παθογόνων, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός του Κουγκούνια, το πλασμόδιο της ελονοσίας. Που σημαίνει λοιπόν τι? Ότι δεν κάνουμε απλώς μια συλλογή κουνουπιών, ταυτοποιούνται και επίσης ελέγχονται, και εκεί θα είναι το καμπανάκι του κινδύνου, αν μεταφέρουν κάποιο παθογόνο. Μάλιστα. Από τη μία είναι αυτό. Είναι οι ψεκασμοί που θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις πύλες εισόδου, έτσι? Όχι μόνο, με έμφαση. Το ξέρω. Απλά το επικέντρωσα εκεί για να πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης θα αναρτάται καθημερινά το πρόγραμμα των συνεργείων. Τα συνεργεία θα τρέχουν ταυτόχρονα και στους τέσσερις νομούς, τέσσερις περιφερειακές ενότητες, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου, και σε συνεργασία με τους τοπικούς άρχοντες, με τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων και με τους πολίτες που άπαξ και εντοπίσουν ένα πρόβλημα που είναι όμως όχι στο σπίτι τους, στην αυλή τους,
που αφορά δημόσιο χώρο, θα υπάρχει πάλι σε ισχύ τηλεφωνική γραμμή που θα μπορούν οι πολίτες, και αυτό είναι το πιο σημαντικό και δούλεψε πάρα πολύ την προηγούμενη τριετία, να μας πούν στο γεώφυρο ποταμό, π.χ. ας πούμε, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, μάλλον όχι ιδιαίτερα τυχαίο, στο τάδε σημείο έχουμε πολύ μεγάλη έξαρση και οκλήσεις. Το συνεργείο, όπως έχουμε δεσμευτεί και την προηγούμενη τριετία, την επόμενη μέρα, αν όχι αυτή ημερών, θα είναι εκεί. Δεν θα υπάρχει δηλαδή ανοχή από πλευράς χρόνου. Την άλλη μέρα, το αργότερο, θα είναι εκεί να δει τα αίτια και αν όντως κάτι έχει ξεφύγει, θα γίνονται και ψεκασμοί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Δεν λέω ότι όλα είναι ρόδινα, προλαμβάνω τυχόν ερώτησή σας. Χρειάζεται να συνεισφέρουμε όλοι, και εμείς ως υπηρεσία και ο ανάδοχος, ο οποίος θα ελεγχθεί για το πώς θα δρά, και οι πολίτες, αφενός να μας ενημερώσουν για προβλήματα, για τυχόν προβλήματα, και αφετέρου να τηρούν τις οδηγίες που δίνει ο ΡΟΔΗ, το Υπουργείο Υγείας, που θα δώσει και εκ νέου η Περιφέρεια Κρήτης, για να μην καταλήγουμε, ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, και εκτρέφουμε μόνοι μας κουνούπια στον κήπο μας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Φαντάζομαι ότι φέτος, εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων, μάλλον θα πρέπει να είσαστε πολύ πιο προσεκτικοί, έτσι δεν είναι? Και ο εργολάβος που έχει αναλάβει αυτό το έργο. Ναι. Ξαναλέω και πάλι, ακόμα δεν έχει υπογραφεί σύμβαση, γιατί είναι στη διαδικασία του ελέγχου. Ο εργολάβος εννοείται ότι θα έχει πάνω, από πάνω του, αφενός τις επιτροπές που θα οριστούν από κάθε περιφερειακή ενότητα με επόπτες υγείας και γεωπόνους που θα ελέγχουν το κάθε βήμα του. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και οι θυματάρχες θα ελέγχουν ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή τους μέσω σήματος GPS. Έχουμε δηλαδή οπτική απεικόνηση που είναι κάθε στιγμή το κάθε όχημα, το κάθε συνεργείο. Συν ότι έχουμε μια τεράστια βάση δεδομένων σε συνεργασία, την έχει δημιουργήσει το ΙΤΕ, ο καθηγητής του Περιβάλλοντος, και είναι πρωτοποριακή στην Ελλάδα η βάση δεδομένων διαδικτυακή της Περιφέρειας Κρήτης, που στο χάρτη, στον υπολογιστή μας, βλέπουμε τις αιστείες, βλέπουμε πόσα κουνούπια εκεί έχουν συλλεχθεί, αν έχουμε παθογόνα. Ένα πλήρες και οργανωμένο σχέδιο, το οποίο μάλιστα και την προηγούμενη τριετία είχαμε και πρόβλεψη, δηλαδή σε συνεργασία Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης που μάλιστα αυτό βραβεύτηκε, γιατί ήταν ελληνική προσπάθεια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, η Περιφέρεια Κρήτης, μια εταιρεία και κάνα δύο περιφέρειες, και πήρε το πρώτο βραβείο καινοτομίας, που σημαίνει ότι σε προειδοποιεί έγκαιρα για την πιθανότητα εμφάνισης ιού του Δυτικού Νείλου ακόμα και σε επίπεδο χωριού, όχι σε επίπεδο πόλης, σε επίπεδο χωριού. Όλα αυτά λοιπόν τα συστήματα, ξαναλέω και πάλι, δεν είναι τέλεια. Προσπαθούμε όμως να μειώσουμε στο ελάχιστο τα προβλήματα και τα τυχόν λάθη στο σχεδιασμό και να πάμε σε μια χρονιά που, όπως είπατε, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, γιατί άνοιξαν ξαφνικά τα ταξίδια, ο κόσμος τώρα ταξιδεύει πάρα πιο πολύ, ακόμα πιο πολύ και πιο συχνά, γιατί το έχει λείψει, και μαζί του θα ταξιδεύουν και νοσήματα. Νοσήματα που τα είχαμε, όπως το δάκιο πυρετό, εκριζώσει, αυτή είναι η σωστή λέξη, στη χώρα μας, και με τον ανθρωπινιστοριακό αγώνα είχαμε εκριζώσει και την ελονοσία, όμως με την είσοδο μεταναστών, με την είσοδο ταξιδιωτών από χώρες που έχουν προβλήματα, σίγουρα μπορεί κάτι να ξεφύγει. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά ξέρετε, εγώ κρατάω όλες αυτές τις παρατηρήσεις από εσάς. Φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα, Μάρτιος, μέσα στον Απρίλιο, ότι θα ξεκινήσει τον Απρίλιο ότι θα ξεκινήσουν οι ψεκασμοί. Με πολύ ενδιαφέρον νομίζω ακούμε για αυτή την εφαρμογή την οποία χρησιμοποιείτε και η οποία σε πραγματικό χρόνο σας δίνει την εικόνα για τις αιστείες και τον κίνδυνο ανάπτυξης κουνουπιών. Είναι ό,τι καλύτερο, έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη το ρεπορτάζ του συναδέλφου μου, του Χριστόφορου του Παπαδάκη, που έχει τον τίτλο «Τέλος στα κοτέτσια σε πόλεις και χωριά, αντιδράσεις για την απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης να θέσει περιορισμούς στη διατήρηση ζώων και πτηνών στο Λασίθι». Ξεκινάει σταδιακά η εφαρμογή των περιορισμών αναφορικά με το χώρο που θα μπορεί κάποιος να έχει οικώσει τα ζώα και πτηνά
σε πόλεις και χωριά της χώρας. Την αρχή κάνει η Περιφέρεια Κρήτης με απόφαση που δημοσίευσε στη Διάβγεια 8 Τρίτου, βλέπω στο ρεπορτάζ, με τίτλο «Καθορισμό σηκώση των ζώων και πτηνών στις πόλεις και τα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Ελασιθίου». Σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύεται η διατήρηση ζώων και πτηνών εντός σχεδίων πόλεων Αγίου Νικολάου Ιερά Πέτρα Σιτίας, σε περιφερειακούς οικισμούς της ενδοχώρας των παραπάνω πόλεων, με τις προϋποθέσεις ότι δεν χαρακτηρίζονται τουριστικοί και απέχουν τουλάχιστον 400 από την ακτογραμμή και τις παρυφές της Νεάπολης. Ως γεωκτηνοτροφικής πόλης επιτρέπεται η διατήρηση, το 400 μέτρα εννοούσε, η διατήρηση μέχρι 2 ενήλικων εγωπροβάτων και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα οικόσιτα, για να μην σας καθυστερώ. Θέλω να ακούσω το δικό σας το σχόλιο και τη δική σας την άποψη για αυτό το θέμα. Λοιπόν, τυχάνει να είμαι μέλος επιτροπής εκεί στο Λασίτη που τροποποιήσαν την απόφαση. Δυστυχώς κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης πήραν μεμονωμένα αυτή την απόφαση, ανέφεραν περί νέας απαγόρευσης, οικόσιτα και κοτέτσια, πέταξαν μέσα και ένα θέμα με την γρήπη των πτηνών και έτσι είχαμε αυτό το εκρηκτικό, θα έβαζα εγώ σε εισαγωγικά, ρεπορτάζ που απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι για να προστατευτούν οι κάτοικοι και το περιβάλλον από την ασυδοσία κάποιων πολιτών. Θα γνωρίζετε και εσείς ότι μπορεί να έχετε ένα σπίτι και μια στιγμή ο γείτονάς σας, επειδή για κάποιο λόγο θέλει να έχει τα οικόσιτα του, θεμητό είναι, τα έχει δίπλα στο σπίτι σας. Δεν μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρό σας, σας διμπούν κουνούπια, έρχονται μύγες, έχετε αφόρητη μυρωδιά. Αυτό λοιπόν να προστατεύσει η απόφαση του κ. Περιφερειάρχη, που είναι υφιστάμενη εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι νέο. Υπάρχουν σε κάθε Εγώ το ξέρω αυτό. Στο σπίτι μου δεν μπορούσα να έχω, που έχω ένα πολύ μεγάλο κήπο, αλλά δεν μπορούσα να έχω οικόσιτα, ούτε πολύ κοντά να είναι τα οικόσιτά μου. Στο γείτονά σας, ακριβώς στο γείτονά μου, εξαιτίας της μυρωδιάς, γιατί θέλουν καθάρισμα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά στο χωριό που πάντα τα βρίσκουμε αυτά, εκεί γιατί υπάρχει πρόβλημα? Κοιτάξτε, η απόφαση, ξαναλέω και πάλι, τι έγινε τώρα? Απλώς επικαιροποιήθηκε. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, οι οικισμοί έχουν αλλάξει, κάποιοι από αυτούς έχουν μετατραπεί σε τουριστικοί, επειδή υπήρχε μια συρροσία με τα ζώα, δηλαδή άλλο να έχει μια κότα 2, 3, 5, 10 και άλλο να έχει ολόκληρο στάβλο με κατσίκες, με πρόβατα. Έτσι. Αυτό ξεκινάει να πατάξει. Και ξαναλέω και πάλι, ήταν υφιστάμενες αυτές οι αποφάσεις. Υπάρχουν και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά και για το Ρέθυμνο. Το Λασίτη απλώς το επικαιροποίησε. Και τι έκανε? Γιατί υπήρχε από το 2015 αυτή η απόφαση. Μείωσε τον αριθμό των ζώων και έβαλε κάποια προαπαιτούμενα ασφάλειας του περιβάλλοντος και της υγείας. Δηλαδή, όπως είπατε, να απέχει σε κάποιες περιοχές που είναι κοντά στην τουριστική περιοχή να έχει λίγα. Να έχει δηλαδή 2 κατσίκες κάποιος και όχι να έχει 10 που ελέγχονται. Δεύτερον, έβαλε προδιαγραφές πώς θα είναι το οίκημα. Συνήθως, επειδή έχω πάει σε πάρα πολλές καταγγελίες, ήταν παραπήγματα, δεν μπορούν αυτά να καθαριστούν, δεν μπορούν να απολυμανθούν, εννοώ δηλαδή να περάσει κάποιος να τα καθαρίσει και να απολυμάνει. Τα δάπεδα δεν είχαν δάπεδο, με αποτέλεσμα όλα τα υγρά απόβλητα να καταλήγανε που στο νερό που θα πιούμε, θα πάνε στον υπόγειο υδροφορέα, θα πάνε δεν ξέρω πού. Αυτά προστατεύει η απόφαση και δεν απαγορεύει τη φιλοσοφία και την έννοια των οικοσίτων, γιατί είναι άλλο το οικόσιτο και άλλο να έχει ένα στάβλο δίπλα και μια υγειονομική βόμβα και περιβαλλοντική δίπλα στο γείτονά σου. Δίνει λοιπόν τρεις κατηγορίες. Εντός σχεδίου πόλεως, σε κανένα μέρος της χώρας δεν επιτρέπεται να έχεις κόστα. Σε αυτά, στους περιφερειακούς οικισμούς επιτρέπει μέχρι 2 και 5 όρνηθες και στα άλλα επιτρέπει πάλι συγκεκριμένο ζώο 2 και επίσης και κάτι άλλο. Λύνει και την αυτερεσία με τα παράγωγά τους, δηλαδή με τα νεαρά που δεν ξέραμε οι αποφάσεις είναι πόσα είναι. Τώρα σου λέει 2 ενήλικα και μέχρι 3 έως 4 μηνών. Αυτό κάνει. Σας το λέω ξεκάθαρα, δεν κρύβεται τίποτα από πίσω, ούτε από απογόρευση, ούτε κυρίως θέμα με τη γρήπη των πτηνών. Δεν έχουμε κανένα Μάλιστα. πρόβλημα. Έτσι, νομίζω έχει δοθεί περισσότερη βαρύτητα από ό,τι χρειάζεται. Δεν είναι μία απαγόρευση ως απαγόρευση, είναι ένα μέτρο προστασίας της δημοσιότητας. Είπατε επικαιροποίηση
του νόμου της, που υφίσταται από το 2015. Γιατί ξεκίνησε από το Λασίθι? Εξαιτίας των δημοσιευμάτων που μιλούσαν, αθηναϊκών δημοσιευμάτων που μιλούσαν για άσχημες εικόνες στην περιοχή του Λασιθίου. Κοιτάξτε, αυτό δηλαδή σας ενεργοποίησε πολύ πιο γρήγορα? Έδειξε αντανακλαστικά. Κυρίως είχαμε προβλήματα με καταγγελίες. Δεν ήταν θέμα της εικόνας ή των δημοσιευμάτων. Είχαμε αρκετές καταγγελίες. Ο νόμος δεν βοηθούσε, ο υφιστάμενος, ο παλιός, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα ως προς τα παράγωγα, ως προς τα μικρά. Ως προς τις αποστάσεις, ως τώρα τι είναι κατοικημένη, τι είναι τουριστική περιοχή, και αυτά καθορίστηκαν. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι και οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες αργά ή γρήγορα θα το επικαιροποιήσουν, γιατί πέρα από αυτό ο Περιφερειάρχης, όπως και ο Υπουργός Υγείας, είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να εκδίδουν τοπικές υγειονομικές διατάξεις. Μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εκδίδουν λοιπόν τοπικά ο κύριος Περιφερειάρχης για την Κρήτη. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει όμως και ένα κεντρικός νόμος για τους στάβλους, για τα σταυλισμούς. Δεν πρέπει να εναρμονιστεί η τοπική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή, με την εθνική? Αυτό έγινε. Έτσι και το νομίζω σας καλύπτω. Όταν λέτε μέλος της Επιτροπής στο Λασίθι, μέλος της Επιτροπής, ποιας Επιτροπής ότι είσαστε? Ποιο? Σταυλισμών Λασιθίου. Μάλιστα. Λοιπόν. Και είμαστε εκεί, κύριε Δουλγεράκη, ναι, ναι, γιατί πρέπει να λέμε διαρκώς ότι δεν έχουμε επόπτες υγείας, δεν έχουμε στελέχη και αναγκαζόμαστε το Λασίθι να το υποστηρίζουμε ως έδρα της περιφέρειας που είμαι, γιατί το κράτος, η πολιτεία, όχι η περιφέρεια, ζητάει, δεν μας εγκρίνουν, να πάρουμε συναδέλφους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, να το ξαναπώ, γίνομαι κουραστικός, το Λασίθι δεν έχει μόνιμο επόπτη δημόσιας υγείας, ενώ θα έπρεπε να έχει το λιγότερο 10, και με πολύ φιδό το λέω το 10, και δεν έχει, και πάει η έδρα της περιφέρειας στο Ηράκλειο και υποστηρίζει ένα νομό τουριστικό με προβλήματα λόγω του μεγάλου κόσμου που δέχεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με έλλειψη υδατικών πόρων και με μια γεωργία που πρέπει και αυτή και αγροκτηνοτροφία να αναπτυχθεί, πώς θα γίνει. Μάλιστα. Έτσι, το λέω λοιπόν, εγώ με το κρατάω. Αγωνία. Ωραία, το κρατάω αυτό. Ξέρω ποια είναι η ευαισθησία σας. Έχουμε ούτως ή άλλως πει τόσα πολλά πράγματα στον αέρα του 984, κύριε Παπαδάκη. Σας ρώτησα για να δω ποια είναι η απόψή σας και έπεσα σε μέλος της Επιτροπής Σταυλισμού. Δεν το ήξερα. Λέω την αλήθεια ότι είσαστε μέλος της Επιτροπής Σταυλισμού. Σας άκουσα με προσοχή. Κρατάω ακριβώς το Λασίθι. Κρατάω αυτή την παρατήρηση και σας αποχαιρετώ. Όχι, δεν υπάρχει απαγόρευση, απλά υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα, άλλο το οικόσιτο που επιτρέπεται, άλλο ο στάβλος και η διαχείριση του στάβλου, ακόμα και για τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να προστατευθούν από τις μυρωδιές, από παράγωγα και όλα τα υπόλοιπα. Απόβλητα και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια.